κύπαλο τον Πίνα. Ελευθερώθηκε μπαλιά στην περιοχή. Να η πρώτη καλή φάση στο παιχνίδι από την κεφαλιά του Άλβες. Την προσπάθεια της Δόξας. Η Ομόνια βγαίνει στην αντεπίθεση με τον Χριστοφή. Του δίνει στήριγμα ο Ασής. Πάει λίγο πλάγια να προλάβει. Άλβες. Ευκαιρία. Διώχνει ο Νέκρη. Έκανε τη μεταβίβαση. Η Ομόνια είναι ήδη μπροστά. Πάσα για τον Χριστοφή που έχει ευκαιρία απέναντι από τον Νέκρη. Ανοίγει πολύ την μπάλα όμως. Άλβες με τη μία για τον Εφρέμ απέναντι στον Νέκρη. Μεγάλη ευκαιρία και θα γίνει τώρα 0 για την Ομόνια στο 15ο λεπτό. Άλλαξε με την όμορφη πάσα με τον Ασής και συνεχίζει. Λεάνδρο μπαλιά στην περιοχή. Δεν διώχνουν σωστά οι της Δόξας. Άλβες θέλει να βρει χώρο εκεί. Γυρίζει. Πάει για το σούτ. Το κάνει αλλά είναι άστοχο. Καλή κίνηση ανάμεσα από δυο. Περνάει ευκαιρία για τον Άλβες. Δεν θα σκοράρει. Συνεχίζεται η φάση. Ο Νέκρη θα διώξει. Ασής έχει άλλη μια προσπάθεια. Κάνει το σούτ. Κόρνερ για την Ομόνια. Είναι Λεάνδρο. Καλή κίνηση. Και καλή πάσα για τον Άλβες. Είναι καινή αιστεία. Ο Νέκρη είναι κάτω. Διαμαρτύρονται της Δόξας. Την παροδερματοφύλακα. Εδώ γίνεται φάουλ και ο Ασής πλέον παιδούχη Χριστοφή. Αφήνει ο Ασής Λεάνδρο. Βρίσκει χώρο κατά το σούτ και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Λεάνδρο θα βρει τον Ασής. Πάσα για τον Χριστοφή στην περιοχή. Έτοιμο γκολ για τον Εφρέμ. Θα γίνει το 3-0. Χριστοφή, πάσα για τον Άλβες. Ξανά ο Χριστοφή. Δεν θα γίνει το 4-0. Έτσι, πάσα. Άλλαξε εκεί ευκαιρία. Ούτε τώρα θα γίνει το. Με πάσα και το σούτ από τον Λεάνδρο στον τείχος. Δεύτερο σούτ δεν έγινε, τώρα γίνεται πάνω από τα δοκάρια. Ευκαιρία μεγάλη από τον Σερτζίνιο. Σερτζίνιο θα ψάξει να βρει τον Αλίπιο. Δεν είναι offside, το σούτ δίπλα από τα δοκάρια. Με καλές προϋποθέσεις να δούμε τον Πεδρίτο. Σηκώνει το κεφάλι στο δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα περνάει. Επέμβαση από τον Μορέιρα. Γεμίζει η περιοχή του Μορέιρα. Τελείο Οικονομίδης, κεφαλιά, δεύτερη από την αντίθετη κατεύθυνση που έκανε κίνηση ο Μορέιρα. Δούμε εδώ την προσπάθεια του Ρόντρι που δεν μπορεί να περάσει ένα μέσα από πολλούς. Νίλσον Αντώνιο προσποιήθηκε, ελευθερώθηκε, θα δοκιμάσει το πόδι του ο Μορέιρα της Κολακής Γκολ. Εκτέλεσε ο Φερναντές, τώρα η κεφαλιά από κοντά, όμως η μπάλα έφυγε έξω, ο Κλέισον. Έκανε καλή τρίπλα πάνω στον Σερτζίνιο και τώρα θέλει να βγάλει την Δόξα στην κόντρα. Η παλιά για τον Πεδρίτο. Ο Μορέιρα όμως λειτουργεί ως αμυντικός και το κάνει εξαιρετικά εκεί. Σερτζίνιο από μακριά θα δοκιμάσει το σουτ. Καλό σουτ όπως και επέμβαση από τον Ματέο. Καλδερόν και Γκονζάλες σέντρα σουτ. Δυσκολεύεται ο Μορέιρα την πορεία που πήρε η μπάλα. Το κλείνει ο Νίλσον Αντώνιο. Κριστοβάο Ράμος για το Ρούμπιο και πάλι. Η σέντρα, ο Ποτέ 1-0. Μίκαελ Ποτέ στο 22. Παλιά του για τον Ποτέ. Ποτέ που κλείνεται, Οικονομίδης. Το σκέφτηκε για σούτ, την μπάλα πέρασε το 2-0 από τον Ποτέ. Εξαιρετική όμως όλα τα λεφτά, η κάθε την παλιά τον Οικονομίδη. Θα δούμε εδώ μας την προσπάθεια του Ράμος. Έπεσε στα πόδια του. Εδώ Ποτέ θα στείλει την μπάλα στην εξωτερική των δικτύων σε αυτή την προσπάθεια της Ομόνιας. Και ο Λεάνδρο κάθετα, ωραίες αλλαγές της μπάλας. Ο Οικονομίδης για τον Ράμος, φοβερή παλιά, φοβερό γκολ από τον Ράμος και την Ομόνια στο 51. Σε ένα πιο στενό σκορ το σκέφτονται δύο φορές. Θα δούμε τον Λόμπο που θα πέσει κάτω και θα πάρει πέναλτι. Πέναλτι για την Δόξα που κερδίζει ο Ρικάρτο Λόμπο. Ο Λόμπο εκτελεί και μειώνει η Δόξα σε 1-3. Μεγάλη παλιά για τον Κίρμ. Να δούμε την επιλογή του Σλοβαίνου. Πατάει, σταματάει, γυρίζει πίσω στον Ράμος. 4-1 η απάντηση με τον Κριστοβάο Ράμος στο 63. Περάσει την παλιά. Ο Λόπο τώρα φεύγει με προϋποθέσεις. Θα κάνει το σουτ και θα μειώσει εκ νέου σε 4-2 με τον Ρικάρτο Λόπο. Δεύτερο προσωπικό γκολ και για τον Βραζιλιάνο στο 80. Χαφές, ο δεύτερο δοκάρι αυτή τη φορά. Κεφαλιά στο δοκάρι από το Ρούνιε.
Η πρώτα τον ευνόησε και ανοίγει για τον Ασίς. Ασίς με μπροστά τον Σολομού, η σέντρα. Η μπάλα σκάει μπροστά, ο Σκέμπρη από κοντά το 1-0. Στο 36 ο Αντρές Σκέμπρη θα χάσει χωρίς φάουλ από τον Οικονομίδη. Ασίς. Πέρασμα για τον Σκέμπρη με προϋποθέσεις η Ομόνια. Ανοίγει πολύ ο Μαλτέζος, κρατάει. Τελευταία στιγμή του πήρε την πουκιά από το στόμα. Στο τελευταίο γύρισμα θέλει να αλλάξει το παιχνίδι. Κόψει ο Ράμος. Με τι, με χέρι. Α, γι' αυτό διαμαρτύρονται οι παίκτες της Δόξας. Κίτρινη κάρτα και κόκκινη στο Ράμος. Για χέρι, δεύτερο χέρι. Εδώ. Εντάξει, ούτε και τώρα είχε λόγο ο Ράμος να έχει ψηλά το χέρι πάνω από το κεφάλι. Εδώ ο Λόπο που πέρασε, έχει χώρο ο Βραζιλιανός. Θα κάνει το σουτ, ο Γιωργαλίδης θα κόψει. Σωτήρια όμως ήταν η επέμβαση για το Ρούνιε. Λίγο δηλαδή, έχει πάρει οδηγία να αντιθεί. Εδώ ο Σκέμπρη θα υποφεληθεί. Τέτα τέτ, το πλασέ, σώζει ο Νέγκρη. Επιμένει η Ομόνια με τον Μπεμπέ, να ανοίγει πολύ το κοντρόλ. Ο Ετοίμο θα πάρει μπάλα. Θα περάσει ο Ετοίμο στην περιοχή, θα κάνει και τρίπλα, βγαίνει ο Γιωργαλίδης. Κόρνερ. Το γέμισμα από τον Φερνάντες. Βγήκε εκεί ο Μεντί, κεφαλιά, 1-1. Ψυχρολουσία για την Ομόνια στην τελευταία φάση του αγώνα, με τον Λεάνδρο να είναι ο σκόρερ. Εδώ βγήκε ο Γιωργαλίδης. Άστοχη έξοδος η μπάλα από το κεφάλι του Μεντί, κατέληξε στον Λεάνδρο που ήταν μόνος. Έστειλε την μπάλα.